Πάω στον αντιπρόεδρο στον χώρο της εστίας και της αναψυχής στο Ηράκλειο, τον κύριο Νίκο Ριγάκη. Καλημέρα, κύριε Ριγάκη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Κύριε Ριγάκη, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί το ακούω από τις περισσότερες ενώσεις, αλλά θέλω να δω και εδώ στο Ηράκλειο. Υπήρξε διαβούλευση μαζί σας για τις ανακοινώσεις χθεσινές? Δεν υπήρχε καμία διαβούλευση. Τη στιγμή ζούμε πρωτόγνωρες πάλι καταστάσεις για μία ακόμα φορά. Αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Δεν σε ενδιαφέρει στην κυβέρνηση πώς εμείς θα το κάνουμε αυτό, πώς θα λειτουργήσει αυτό. Μας καλούν για μία ακόμα φορά να βγάλουμε εμείς το παιδί από την τρύπα. Και καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις δύσκολες περιόδους που περνάμε, που υπάρχει αναδουλειά στα καταστήματά μας, καλούμαστε με το λιγοστό προσωπικό που έχουμε επαναφέρει στις θέσεις τους να κάνουμε και αυτό. Νομίζω ότι είναι αυτά τα πράγματα θα πρέπει πρώτα να συζητιούνται και μετά να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Δεν μου λέτε, κύριε Ριγάκη, πρακτικά, που είστε στον χώρο της εστίασης. Βεβαίως. Ας κάνω την υπόθεση εργασίας ότι εσείς για τους δικούς σας λόγους ως επιχειρηματίας επιλέγετε το μεικτό. Δηλαδή και εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους, για να μην χάσετε τους πελάτες σας. Θέλω να μου πείτε, πώς θα τους χωρίσετε? Στο ένα τραπέζι θα είναι οι εμβολιασμένοι χωρίς μέτρα και δίπλα οι μη εμβολιασμένοι με μέτρα, δηλαδή θα φοράνε τη μάσκα γιατί τη βγάζουν μόνο για να φάνε? Παλιά θυμάμαι που φωνάζατε για αυτό το παράδοξο των καπνιζόντων και μη καπνιζόντων στον ίδιο χώρο. Τώρα πώς θα το κάνετε? Κάπως έτσι, σε ένα αντίστοιχο παράδειγμα είναι και αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να διαχωρίζουμε τους πελάτες μας. Δεν έχει βγει κάτι για επίσημη ανακοίνωση ακόμα για το πώς θα γίνει αυτός ο διαχωρισμός, πέραν της εισόδου, δηλαδή, του εκάστοτε πελάτη με το εκάστοτε τεστ ή το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Θα μπαίνουμε λοιπόν σε μια διαδικασία να χωρίζουμε τους πελάτες, να κάνουμε διακρίσεις σε πελάτες, να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με τους πελάτες μας, που λίγο πολύ εδώ στο Ηράκλειο, κύριε Σαχίνη, πρέπει να τονίσουμε ότι είμαστε μια κοινωνία όπου γνωρίζει ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή, θα έρθουμε για μια ακόμα φορά εμείς οι ίδιοι επιχειρηματίες σε προστριβές με τους πελάτες στους θαμώνες μας, που για τον δική λόγο ο καθένας με τη δική του μεριά βλέπει το κομμάτι του εμβολιασμού, που δεν θα το κρίνω εγώ αυτή τη στιγμή. Ή ας πούμε και ακόμα και μεταξύ τους οι πελάτες οι ίδιοι. Δηλαδή, να μπαίνουν σε αντιπαράθεση. Φανταστείτε σε μια είσοδο ενός καταστήματος να συγχρονιστούν και οι μεν και οι δε. Είπατε κάτι που δεν έχει υπολογιστεί. Εσείς θα θέλετε έναν υπάλληλο, αν αποφασίσετε το μεικτό, για τους ανεμβολίαστους να τσεκάρετε αν έχουν κάνει τεστ, γιατί θα σας έρθουν με τη μάσκα, αλλά θα θέλετε να δείτε και τα τεστ, και έναν υπάλληλο για να τσεκάρει τα barcode των εμβολιασμένων, αν έχετε μηχανάκι. Που σημαίνει θα έχουμε τη σουρά στο ανάγνωσμα, αν υποθέσουμε ότι πάτε και καλά, έξω από το μαγαζί σας. Ακριβώς. Θα έχουμε συγχρονισμό, δηλαδή, ό,τι πρέπει να αποφύγουμε. Ακριβώς. Και συμβολισμό, αλλά ακόμα περισσότερο να πούμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή να εκμεταλλευτούμε έναν ή δύο υπαλλήλους μας για να κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτές είναι οι αρμοδιότητες της κυβέρνησης και του κράτους, του ελεκτικού μηχανισμού. Δεν μπορούμε εμείς να μπούμε στην διαδικασία και να. Αυτό που είπε και προηγουμένως, να φτιάξει αντιπαράθεση με τον κόσμο. Και δεν μου λέτε, άμα είναι μεικτή στο έχω δει στο κατάστημά σας απ' έξω, έχετε τραπέζια. Αν είναι μεικτή παρέα, πώς θα τον κάνετε τον έλεγχο? Δεν έχει ξεκαθαριστεί όλο αυτό. Δεν ξέρουμε πώς θα γίνει. Μάλιστα. Να σου πω και κάτι παρακάτω. Δηλαδή, έρχεται οποιοδήποτε και μας δείχνει ένα έγγραφο. Είμαστε εμείς γνώστες? Οφείλουμε να είμαστε γνώστες για αν το οποιοδήποτε από αυτά τα έγγραφα ισχύει, ή ακόμα περισσότερο για αυτό που είπατε με το barcode? Εμείς θα πρέπει να αγοράσουμε, όπως διαδικασία, να αγοράσουμε τέτοια μηχανήματα? Δηλαδή, ποια λογική γίνονται όλα αυτά? Και να σας πούνε ότι διασταυρώνεται με την εφορία για τους τζίρους, να δείτε τι έχει να γίνει. Αστειευόμαι. Πώς θα προγραμματίσετε τις προμηθειές σας, κύριε Ριγάκη, για πείτε μου. Είναι πολλά τα ερωτήματα, κύριε Σαχίνη, που ούτε εμείς μπορούμε να τα απαντήσουμε. Βρισκόμαστε από χθες με τις ανακοινώσεις σε έναν αβρασμό, μιλάμε με συνεχώς με τους συναδέλφους και κανένας δεν μπορεί να καταλάβει όλο αυτό πώς θα εξελιχθεί. Δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσουμε να κρίνουμε τις προμήθειες, πόσες προμήθειες θα πρέπει να έχουμε στο κατάστημά μας για να εξυπηρετήσουμε σε ποιον κόσμο, δηλαδή. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Μισό λεπτό, κύριε Ριγάκη, για να πάω στο συνάδελφό σας στο Ρέθυμνο, τον πρόεδρο, τον κύριο Κλαψινό. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα, στάσεις όλη την Κρήτη. Καλημέρα. Λοιπόν, από την άλλη γραμμή έχω βέβαια τον συνάδελφό σας, τον κύριο Ριγάκη, από την εστίαση του Ηρακλείου. Τον ακούω καθαρά. Εσείς έχετε άλλη εικόνα στο Ρέθυμνο? Ακριβώς την ίδια εικόνα έχουμε και εμείς. Υπάρχει ένας προβληματισμός, μα μας ευθυνδίασε όλο αυτό με την κυβέρνηση. Έχουμε κανονίσει σήμερα έκθετο ΔΣ με τα παιδιά της εστίασης, να δούμε τι θα κάνουν και πώς θα αντιδράσουμε.
Έχουμε συλληπόμενη μας την ΠΟΕΣΕ πάνω στην Αθήνα να αντιδράσει άμεσα και έχουμε κανονίσει με 58 σωματεία από όλη την Ελλάδα να βγάλουμε ένα κοινό ανακοινωθέν, το οποίο θα συνταχθεί τουλάχιστον μέχρι το βράδυ και να σταθεί σε αρμόδια υπουργεία να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κλαψινέ, στο Ρέθινο έχετε, όπως και ο κύριος Ριγάκης, τους φίλους σας, τους πελάτες σας. Έρχομαι εγώ στο μαγαζί που είμαι πελάτης σας τακτικός. Έτσι, εγώ είμαι εμβολιασμένος, η σύντροφος δεν είναι και τα παιδιά θέλουν και τεστ. Πιστεύετε ότι θα κάτσω, άμα μου πείτε βέβαια. Φύγετε. Όχι, με αυτό είναι ανέστητο. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα που πάει να γίνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς διαχωρισμό. Δεν είναι ο ρόλος μας αυτό το πράγμα. Η εστίαση λειτουργεί σαν χώρος αναψυχής, να περάσει καλά ο άλλος, να ξεφύγει από τα προβλήματά του, από οτιδήποτε το προβληματίζει στην καθημερινότητά του και θέλει να βγει κάποια στιγμή έξω να διασκεδάσει, να απολαύσει ένα ποτό ή τα φαγητά μας. Δεν γίνεται να το βάζουμε σε αυτή τη διαδικασία και ούτε μπορούμε να κάνουμε εντός εισαγωγικών το χωροφύλακα σε κάθε πελάτη που θα μπει στο μαγαζί ή να τον βάλουμε σε διαδικασία να σκεφτεί ότι ξέρεις κάτι, σήμερα θα διαλέξω 4 φίλους που είναι εμβολιασμένοι να πάμε να φάμε όλοι μαζί. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Άκουσε τον κύριο Ριγάκη πριν που είπε, δεν μπορούμε να βάλουμε και ένα άτομο στην πόρτα να ασχολείται μόνο με αυτό. Πού ξέρουμε αν είναι αληθινό, πού ξέρουμε αν είναι αληθινά όλα τα τεστ που θα μας δείξουν και θα υπάρξει σίγουρα μια δυσφορία από τον κόσμο με άμεση ανταπόκριση στα μαγαζιά μας. Δηλαδή μας έφτανε όλα αυτά που είχαμε, θα έχουμε τώρα και αυτό. Να σας πω κύριε Κλαψίνε και μια άλλη παράμετρο. Δεν θα αποφύγετε το συχνοτισμό εμβολιασμένων και μη σε τραπέζια διπλανά ή μεικτή ή το συχνοτισμό εμβολιασμένων μόνο σε μεγάλους χώρους με πληρότητα 85% μεγάλα μπαρ, ο ένας δίπλα στον άλλον. Άρα αν πάει και στραβά με τη μετάλλαξη Δελτά, στο τέλος μπορεί να το φορτωθείτε κιόλας. Ναι, αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο το βλέπει και η κυβέρνηση, το βλέπουμε και εμείς, το βλέπουν όλοι. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε το παλάκι από την κυβέρνηση για να λέμε στους πελάτες μας όμως να εμβολιαστεί, γιατί εντός εισαγωγικών αυτό μας ζητάει. Να βοηθήσουμε κι εμείς από την πλευρά μας στο να εμβολιαστεί ο κόσμος όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μα δεν είναι η δουλειά μας εμάς αυτή. Οπότε μπορούμε να κάνουμε τον τρόχο νόμου. Πρέπει να βρει άλλους τρόπους αντίδραση και να ενημερώνει τον κόσμο για να πάει να εμβολιαστεί. Εγώ δεν μπορώ να πω σε κάποιον να εμβολιαστεί ή να έρθει εμβολιασμένο στο μαγαζί μου. Όχι, είναι ανέφικτο. Πώς θα γίνει αυτό. Λέει εδώ ο φίλος ο Αντώνης από το Ρέθινο. Καλημέρα, λέει στον κύριο Πρόεδρο. Υπάρχει και το θέμα με τους τουρίστες. Κάθε δύο μέρες θα τους στέλνουμε για τεστ. Βέβαια. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε. Είναι ελάχιστοι οι τουρίστες. Κάποια στιγμή όμως θα έρθουν. Δεν θα είμαστε στα επίπεδα του 18 ή του 19. Μάλιστα. Θα έρθουν σίγουρα όμως. Τι θα γίνει. Ελπίζουμε από 15 του Ιούλ και μετά και ελπίζουμε να είναι κάποιοι μήνες που να δουλέψουν τους τουρίστες. Τι θα κάνουμε με τους ανθρώπους δηλαδή. Μάλιστα. Θα τους διώχνουν τα μαγαζιά μας. Ή all inclusive, θα πάμε σε αυτό το μοντέλο. Μείνε μέσα, φάει μέσα, βγες έξω. Κάπως έτσι. Εντάξει, μας ευνηδίασε, Η αλήθεια είναι αυτή. Και μας προβλημάτισε πάρα πολύ. Όλοι οι συνάδελφοι είναι αγανακτισμένοι. Κάτι πρέπει να γίνει και δεν μπορούμε να ρίχνουμε συνέχεια τον παλάκι στην εστίαση. Φτάνει όσα έχουμε περάσει όλους αυτούς τους μήνες. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Κύριε Ριγάκη, επιστρέφω σε εσάς. Αυτή είναι η εικόνα και στο γειτονικό νομό. Έπιασα δύο καλά τουριστικούς νομούς από τη μια. Από την άλλη, στα αστικά κέντρα έχουν και το πελατολόγιο τους. Άρα εδώ πρακτικά υπάρχουν ζητήματα και ξέρετε, υπάρχει και σκέψη αν δεν το εύχεται κανείς. Έχουμε επιδημική έκρηξη. Εσείς θα κληθείτε να απολογηθείτε τελικώς. Κύριε Σαχίνη, φωνάζουμε όλο αυτό το διάστημα από πέρσι, από τότε που μπήκα τα lockdown, ότι να ανοίξει η εστίαση. Η εστίαση είναι ένας χώρος ελεγχόμενος. Είδαμε λοιπόν ότι στα lockdown μέσα, ενώ είχε κλείσει η αγορά, τα κρούσματα αυξάνονταν. Άρα η στοχοποίηση που είχε γίνει στον κλάδο το δικό μας, ότι είναι ο κατεξοχήν κλάδος της διασποράς του κορονοϊού, ήταν ένα λαθασμένο εντελώς, μια εντελώς λαθασμένη εικόνα που είχαν βγάλει προς τα έξω και στοχοποίησαν την εστίαση. Αυτή τη στιγμή με αυτό που κάνουν, για μία ακόμα φορά, αποποιούνται τη οποιαδήποτε ευθύνη και θα ρίξουν τον μπαλάκι σε εμάς για να πάμε, που πολύ φοβόμαστε όλοι οι συνάδελφοι που μιλάμε, σε ένα φθινόπωρο που θα πάμε ξανά σε ένα lockdown. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι θα ρίξει πάλι η κυβέρνηση. Αυτό κάνει τόσο καιρό, τις ευθύνες σε εμάς. Είναι καταστροφικό όλο αυτό που γίνεται, ενώ παρατηρούσαμε ότι όλο αυτό το διάστημα υπήρχε έντονος συγχρονισμός σε πλατείες, σε πάρκα, στους δρόμους γενικώς. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ναι. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στα σχολεία. Στα σχολεία. Στα σχολεία. Σήμερα, μάλιστα. Έμαθα από ένα δικό μου άνθρωπο ότι έκανα ταξίδι στην Αθήνα
είτε από το Ηράκλειο προς Αθήνα ή από το Αθήνα προς Ηράκλειο, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος πουθενά, έτσι τα αεροπλάνα, το τίποτα, δεν υπάρχει έλεγχος, και όμως εμείς πάλι θα κληθούμε να πληρώσουμε το μάρμαρο. Λέει εδώ ο συναδελφός σας ο Βασίλης. Καλημέρα, λέει στο συνάδελφο τον κύριο Ριγάκη, επιχειρηματίας στο Ηράκλειο είμαι. Θέλω να του πω το εξής και να το λάβει υπόψη του το σωματείο μας. Αν βρεθεί θετικός, αυτό δεν το είχα σκεφτεί, σε μαγαζί εστίασης κάποιος, το μαγαζί σφραγίζεται. Αν είναι θετικός και εμβολιασμένος, άγνωστο. Τα έχει υπόψη του ότι μπορεί να μας σφραγίζουν και τα μαγαζιά, έτσι? Ναι. Είναι όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, που δεν μπορούμε δεν έχουμε κάποιον να μας απαντήσει συγκεκριμένα πράγματα. Μας δείχνει τον μπαλάκι που ξαναλέω πολλές φορές σε εμάς να βγάλουμε εμείς τα φύλλα από την τρύπα. Δεν είναι πράγματα αυτά σοβαρά. Όταν οι αστοχίες της κυβέρνησης δεν θα τις πληρώσουμε εμείς. Κύριε Ριγάκη, πόσο εύκολο είναι σε αυτή τη φάση μέχρι τις 15 Ιουλίου να μπουν μηχανάκια barcode στα καταστήματα? Εξαρτάται, κύριε Σαχίνη. Κάποιες επιχειρήσεις έχουν κάποια συστήματα παραγιοληψίας που πάνω σε αυτά τα συστήματα μπορούν να μπουν εύκολα. Η εφαρμογή, ναι. Ναι, το θέμα του barcode. Θέλω να πιστεύω, έτσι, από προσωπική εκτίμηση το λέω αυτό. Αυτό όμως έχει ένα κόστος που είναι αρκετά μεγάλο. Ποιος θα το προμηθεί αυτό το κόστος? Αυτοί όμως που δεν έχουν κάτι αντίστοιχο σύστημα παραγιοληψίας, το κόστος είναι τεράστιο για να μπει κάτι τέτοιο και να συνδεθεί στο Wi-Fi, στο ίντερνετ δηλαδή του καταστήματος. Δεν ξέρουμε, δεν μας έχει πει κανένας επίσημα, ούτε καν όπως είπαμε στην αρχή, κληθήκαμε εμείς σε κάποια διαβούλευση για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού. Δεν σας κάλεσε κανείς να σας πει, παιδιά, τι λέει η εμπειρία? Δεν υπήρχε καμία ενημέρωση. Μας αφήσανε πάλι για μία ακόμα φορά εκτεθειμένους. Δεν ξέρουμε τι άλλο να πούμε. Κύριε Ριγάκη, λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, επίσης με κατάστημα εστίασης αναψυχής. Κύριε Ριγάκη, μου λέει, μέχρι τώρα που αρχίσαμε να λειτουργούμε στους εξωτερικούς χώρους, παίρναμε τις αποστάσεις, μετράγαμε όλοι, την έχουν δει όλοι την εικόνα. Τώρα πάει και αυτό, διότι και στους εξωτερικούς υπαίθριους χώρους ισχύει το μεικτό και αμυγός. Το έχετε καταλάβει? Σωστό. Ναι. Σωστό και αυτό, βεβαίως. Έτσι είναι. Και ενώ πριν, για να πω ακριβώς πώς είναι το κομμάτι αυτό, οι εξωτερικοί χώροι δεν είχαμε πληρότητα 50 ή 80 ή οτιδήποτε επί της 100 του χώρου μας. Είχαμε απλά τις αποστάσεις. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε να περιορίσουμε και τον εξωτερικό μας χώρο με το 50%, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Επειδή έχετε μια εμπειρία στο χώρο της εστίασης αναψυχής, κύριε Ριγάκη, το ότι εγώ σας έρχομαι και σας λέω, σας βάζω μια οροφή μεγαλύτερη από το 50 στην πληρότητα στο 85, σας διασφαλίζει ότι εσείς θα έχετε προσέλευση πελατών? Εγώ σας λέω, μπορείτε να πάτε μέχρι 85. Αυτό είναι εγγύηση ότι θα έχετε μέχρι 85 κάθε μέρα πελάτες? Όχι, βέβαια. Διότι αυτή τη στιγμή, όπως μπορούμε να δούμε όλοι γύρω μας, υπάρχει μεταξύ των πολιτών ένας διαχωρισμός που κάποιοι δείχνουν με το δάχτυλο αυτούς που δεν έχουν κάνει εμβόλιο και αυτοί που έχουν κάνει εμβόλιο δείχνουν τους άλλους. Δηλαδή υπάρχει ένας διχασμός στην κοινωνία μας. Αν κάποιος επιχειρηματίας επιλέξει τη μία ή την άλλη λύση, θα στοχοποιηθεί από τους ίδιους πελάτες του. Άρα λοιπόν, με αυτή τη λογική, πάλι δεν θα μπορέσουμε εμείς να καλύψουμε την πληρότητα αυτή, την οποιαδήποτε πληρότητα, ή του 50 ή του 85%. Μάλιστα. Κύριε Ριγάκη, νομίζω ότι είστε ευγλωτότατος για την πραγματικότητα και όχι τα θεωρητικά σχήματα. Θα τα ξαναπούμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα σας απαντήσουν. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, εσείς όλοι συντονίζεστε για να πάρετε συγκεκριμένες απαντήσεις. Βέβαια. Καλή σας ημέρα, κύριε Ριγάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.